τους χώρους όπου μέχρι σήμερα χιλιάδες φοιτητές πραγματοποιούσαν εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτική άσκηση, πρωτοπτυχιακά και μεταπτυχιακά πειράματα, στο μεγάλο κεφάλαιο και στις επιχειρήσεις που δε μία σχέση έχουν με τα επιστημονικά αντικείμενα της γεωπονίας και της δασολογίας. Μας δείχνουν ότι μοναδικό κριτήριό τους δεν είναι οι δικές μας ανάγκες, αλλά οι ανάγκες της αγοράς. Επιβεβαιώνονται με το χειρότερο τρόπο τα σενάρια παραχώρησης κομματιών του αγροκτήματος προς αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου για τα σχέδια τουριστικών και εμπορικών επιχειρηματικών ομίλων. Βέβαια, η συγκεκριμένη τροπολογία είναι μια ψηφίδα στο έργο όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων που προωθούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύνδεση της παιδείας με την αγορά εργασίας. Τέλος, αποδεικνύεται το κάλπικο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών για τις ανάγκες των φοιτητών, με αφορμή τον μπουρνιαχτό που σήκωσε και τα κροκοδίλια δάκρυα που έριξε για τη βιβλιοθήκη στο βιολογικό του ΑΠΘ. Οι φοιτητές με τον αγώνα μας, μέσα από τις διαδικασίες και τις δομές των φοιτητικών μας συλλόγων, θα δώσουμε ηχηρή απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης. Θα τα αφήσουμε στα χαρτιά για άλλη μια φορά το νέο νομοπλαίσιο. Διεκδικούμε σπουδές με αξιοπρέπεια, σύγχρονες δωρεάν εγκαταστάσεις και εξοπλισμένα εργαστήρια. Η νέα γενιά έχει δώσει.